Πάνω από 1.000 άνδρες των γαλλικών δυνάμεων ασφαλείας αναπτύχθηκαν στο νησιωτικό σύμπλεγμα της Νέας Καλλιδονίας μετά την αιματηρή εξέγερση των τελευταίων ημερών που έχει αφήσει πίσω της τουλάχιστον 6 νεκρούς. Γάλλοι στρατιώτες ήδη αξιοποιούνται για την προστασία λιμανιών και αεροδρομίων, βοηθώντας τους αστυνομικούς να επαναφέρουν την τάξη και να αποκατασταθεί η τροφοδοσία, στην οποία είχαν σημειωθεί προβλήματα λόγω των ταραχών. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν κήρυξε την περιοχή σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης και με αυτό το δεδομένο ο ύπατος αρμοστής της Γαλλικής Δημοκρατίας Λουί Ντε Φρανκ απαγόρευσε την κυκλοφορία σε όλους τους πολίτες κατά τις βραδινές ώρες από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 6 τα ξημερώματα, τουλάχιστον για το διάστημα των 11 ημερών που θα ισχύσει η κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Στο Παρίσι, ο πρωθυπουργός Γκαμπριέλ Ατάλ είχε έκτακτη συνάντηση για να συζητήσει την κρίση με αρμόδιες επιτροπές της Γαλλικής Εθνοσυνέλευσης, η απόφαση της οποίας το βράδυ της περασμένης Τρίτης να εγκρίνει συνταγματική μεταρρύθμιση που θα μειώσει την δυναμική του ντόπιου πληθυσμού, πυροδότησε την εξέγερση. Η Νέα Καλλιδονία έχει εξαιρετική σημασία για την Γαλλία γεωπολιτικά, σε στρατιωτικό επίπεδο, αλλά και λόγω των φυσικών πόρων που διαθέτει, καθώς πρόκειται για την περιοχή με την μεγαλύτερη παραγωγή νικελίου στον κόσμο.